Την ευκαιρία να αναδείξουν τη δύναμή τους και τη σημασία μιας δραστήριας καθημερινότητας θα έχουν οι φιλοξενούμενοι του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων. Οι πρώτοι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργανώνονται το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής από το Δήμο στο χώρο της δομής έχουν στόχο την προώθηση της ενεργούς γύρανσης. Θα ξεκινήσουμε με ένα καλωσόρισμα και στη συνέχεια θα αρχίσουν κάποια αθλήματα. Τα αθλήματα αφορούν bowling, κρίκους, στόχους, καλαθοσφαίριση. Θα γίνουν διάφορα αθλήματα, θα έχουμε μια περπατητική διαδρομή. Οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης με τη συμμετοχή 52 φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο και θα διαρκέσουν έως τις 2 Ιουνίου. Φέτος είναι η πρώτη φορά που το διοργανώνουμε. Πραγματικά να γίνει ένας θεσμός και κάθε χρόνο οι ωφελούμενοι να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση. Οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποσκοπούν τόσο στην ενθάρρυνση των κοινωνικών σχέσεων και την κοινωνική συμπερίληψη, όσο και στην ενίσχυση της αίσθησης της κοινότητας μεταξύ των ηλικιωμένων. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι χαρά, είναι η αισιόδοξη πλευρά της ζωής, είναι η συμπερίληψη, η συνεργατικότητα, είναι η ευγενής άμυλα. Μα πιο πολύ απ' όλα είναι η προσομοίωση και η μεταφορά σε ένα διαφορετικό πεδίο δράσης του δύσκολου αγώνα της ζωής, σε ένα πεδίο δράσης το οποίο ενδυναμώνει τους ανθρώπους χωρίς να τους πληγώνει. Είναι μεγάλη χαρά που παίρνουμε μέρος σε αυτή τη δράση, γιατί πιστεύουμε ότι η τρίτη ηλικία έχει ακόμα δυνατότητες ζωής και ευεξίας. Σαν ιδιότητα τώρα βοηθάμε έτσι λίγο ιδιαίτερα να οργανωθούν τα αθλήματα. Οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των συμμετεχόντων με διαφορετικές ικανότητες και ενδιαφέροντα. Τα αγωνίσματα περιλαμβάνουν διασκεδαστικές δράσεις, καθώς και μια ειδική κατηγορία αφιερωμένη σε γνωστικά παιχνίδια που προκαλούν την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων.